Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι. Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, ο λαός μας πραγματικά μπορεί με την ψήφο του στο ΚΚΕ να πει «φτάνει ως εδώ», να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κυβερνήσεις και τα κόμματα που την υλοποιούν και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Αυτή η πολιτική έβγαλε στους δρόμους των χωρών της Ευρώπης εκατομμύρια εργαζόμενους, με τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως και εκατομμύρια αγρότες σε όλη την Ευρώπη με τις τεράστιες κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους, όπως επίσης στην Ελλάδα, τέτοιες κινητοποιήσεις στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, μέχρι τις Βρυξέλλες και την πύλη του Βραδεμβούργου. Ο λαός μας μπορεί να στείλει μήνυμα ελπίδας και αντίστασης και από εδώ, από τη Γερμανία, από τις άλλες χώρες του εξωτερικού, μήνυμα ενδυνάμωσης αυτών των αγώνων που θα φτάσει σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν λίγες μέρες, όσοι και όσες είναι να ψηφίσουν επιστολικά, και λιγότερο από μήνα όσοι θα κατέβουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν στις κάλπες και για να δώσουμε τη μάχη με αισιοδοξία να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο περισσότερους δοκιμασμένους έντιμους αγωνιστές που θα αποτελούν τη φωνή του λαού μας, τη φωνή της νεολαίας και όλων των αποδήμων. Και τέτοιοι βρίσκονται μόνο στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, σε αντίθεση με τους εκλεκτούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων κομμάτων που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, των λόμπι, της διαφθοράς, των πολέμων. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, στο Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή, αλλά και εκεί που τελικά ανατρέπονται, δηλαδή μέσα στους δρόμους του αγώνα. Πιο δυνατό ΚΚΕ εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις ή πιο σωστά εκεί, να το πω τώρα καλύτερα, που συνδιαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι κανονισμοί, οι νόμοι, οι συνθήκες, οι συμφωνίες, όλα αυτά δηλαδή που βρίσκονται πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού και της νεολαίας. Ποιοι τις συνδιαμορφώνουν? Οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ακροδεξιά μελώνη της Ιταλίας, τη φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, τον δήθεν προοδευτικό Σάντσεθ στην Ισπανία, μέχρι την κυβέρνηση συνασπισμού εδώ στη Γερμανία. Και μετά τις ψηφίζουν όλες οι ευρωομάδες, στις οποίες συμμετέχουν τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, πότε όλοι μαζί και πότε σε διάφορους συνδυασμούς. Για να το πούμε απλά, τα περισσότερα από αυτά που ψηφίζονται ως νόμοι και εφαρμόζονται στην Ελλάδα τα έχουν ήδη ψηφίσει πιο πριν στο Ευρωκοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, σε επίπεδο δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία από τις ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο την τελευταία πενταετία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ό,τι και η Νέα Δημοκρατία στο 75% των ψηφοφοριών. Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει ό,τι και η Νέα Δημοκρατία στο 93% των ψηφοφοριών. Η Ελληνική Λύση έχει ψηφίσει ό,τι και η Νέα Δημοκρατία στο 54,3% των ψηφοφοριών. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά έχουν τοποθετηθεί με την ίδια ψήφο
στο 70% των ψηφοφοριών. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται να είναι δυνατό το ΚΚΕ με περισσότερους βουλευτές εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις για να μπορεί να αποκαλύπτει έγκαιρα, να προειδοποιεί έγκαιρα, να προετοιμάζει έγκαιρα το λαό μας για αυτές και κυρίως για να μπορεί να μπαίνει μπροστά στον αγώνα για να τις ανατρέψει. Γιατί οι αντιλαϊκές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζουν και φυσικά δεν ανατρέπονται όπως κοροϊδεύουν διάφοροι σαΐνια της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας από τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων Μονοπωλίων στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά κυρίως έξω από αυτό, στους δρόμους του αγώνα. Δυνατό κουκουέ λοιπόν για να δυναμώσει κι άλλο μέσα στο λαό μας το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της βάρβαρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αστικού κράτους, του μεγάλου κεφαλαίου. Το σημαντικό που τώρα κρίνεται είναι να ενισχυθεί ο πραγματικός αντίπαλός τους, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και ανάμεσα σε άλλα να δυναμώσει πάλι ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία στο πλευρό του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενάντια στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη του κράτους εκεί τρομοκράτη δολοφόνου του Ισραήλ που μετά το ματοκύλισμα στη Γάζα τώρα και με την επίθεση στο πέρασμα στη Ράφα κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στους ημεριαλιστικούς σχεδιασμούς για να μην γίνεται η χώρα μας ορμητήριο και στρατηγείο πολέμων, άρα και στόχος πολύμορφων αντιπίνων. Αυτό το μήνυμα φέρνουμε σήμερα σε εσάς εδώ στο Ντίσσελντορφ, στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, όπως χθες κάναμε στο Μόναχο και τις προηγούμενες εβδομάδες στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στον Καναδά, πιο πριν στην Κύπρο. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ως μετανάστες σε μια ξένη χώρα αντιμετωπίζεται όλα τα προβλήματα που αφορούν τους ντόπιους εργαζόμενους και πολύ περισσότερα ακόμη, όπως το γεγονός ότι τα αφεντικά αξιοποιούν το καθεστώς του μετανάστη, την πολλές φορές πιο επισφαλή θέση των συμπατριωτών μας για να εντείνουν την εκμετάλλευση, με την απληρωσιά να δίνει και να παίρνει, με κάτεργα πολλές φορές που προσομοιάζουν εργασιακές συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, ενώ ακόμη και σε δυναμικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα αυτός της πληροφορικής, η εκμετάλλευση αλλάζει μορφή με τα ελαστικά ωράρια να είναι ο κανόνας, με το μπλοκάκι και το καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη που φυσικά δεν έχει και κανένα δικαίωμα σε ασφάλεια υγείας, σε συντάξιμα ένσημα, σε κοινωνικές παροχές όπως είναι η άδεια το κετού. Όπως το γεγονός επίσης ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση αποτελεί πραγματική σύγχρονη τραγωδία με τα σχολεία συνεχώς να συρρυκνώνονται, να στεγάζονται σε αμφίβολα πολλές φορές κτίρια, τους εκπαιδευτικούς να διανύουν χιλιόμετρα επί χιλιομέτρων για να καλύψουν τις ανάγκες, βάζοντας μέχρι και τα οδηπορικά από την τσέπη τους ή με την καθυστέρηση στην απόδοσή τους να δίνει και να παίρνει. Όπως το γεγονός ότι σε μια τεράστια περιοχή πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων, με παραπάνω από 140.000 Έλληνες στην περιοχή της Ρινανίας Βεσφαλίας, λειτουργεί μόνο ένα προξενείο, αυτό στο Ντίσσελντορφ, με αποτέλεσμα οι γρήγορες διαδικασίες για χαρτιά και δικαιολογητικά πραγματικά να αποτελούν πραγματικό σοβαρό ζήτημα που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση από την πολιτεία. Επίσης, το γεγονός ότι η πολιτική του γερμανικού κράτους για τα παιδιά συνολικά και των μεταναστών ακόμη περισσότερο, και αυτό ισχύει φυσικά και για τα Ελληνόπουλα, είναι βαθιά εχθρική, ταξική, στοχεύει
στην ένταση της εκμετάλλευσης από μικρή κιόλας ηλικία, δεν παίρνει υπόψη τις ανάγκες τους στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο. Είναι σαφές ότι με το νέο νόμο της γερμανικής κυβέρνησης που βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο μήνα, που αποποινικοποιεί τη χρήση κάναβης, στοχεύει στην καταστολή του μυαλού, της συνείδησης, αλλά και στην γκετοποίηση ενός δυναμικού τμήματος της κοινωνίας που αντιμετωπίζει αδιέξοδα, βλέπει τα όνειρά του για ένα καλύτερο μέλλον να τσακίζονται. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά καταγράφονται επισήμως 16 εκατομμύρια άνεργοι, 95 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόλις στο όριο της φτώχειας. Από αυτούς, ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ετών, ενώ σε τουλάχιστον 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 50% των εργαζομένων είναι χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Και εσείς εδώ βιώνετε από πρώτο χέρι την εμπέδωση της ύφεσης στη γερμανική οικονομία, που έχει τη σφραγίδα της προώθησης της πολιτικής και των κατευθύνσεων συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γερμανικού κεφαλαίου. Ζείτε σε μια χώρα που έχει ονομαστεί ως ατμομηχανή της Ευρώπης, όπου σήμερα ο ένας στους πέντε κινδυνεύει από τη φτώχεια, από τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ κοντά στα 3 εκατομμύρια παιδιά ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, με βάση τα δικά τους επίσημα στοιχεία. Αν και η Γερμανία είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες, τα σημάδια της αυξανόμενης φτώχειας γίνονται όλο και πιο ορατά σε ολόκληρη τη χώρα. Άστεγοι, μητέρες που παρετούνται από γεύματα για να ταΐσουν τα παιδιά τους και συνταξιούχοι που αναζητούν πεταμένη τροφή. Βρίσκεστε παράλληλα αντιμέτωποι με πρωτοφανή ακρίβεια, με την ενεργειακή φτώχεια, με φορολεϊλασία, με πανάκριβα ενίκεια, με την ουσιαστική μείωση του εισοδήματος, ενώ την ίδια ώρα τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνεχίζεται το ράλι τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης κατά σχεδόν 30% τα τελευταία χρόνια. Ακριβένει το ψωμί, τα ενίκια, μπορούμε να πούμε σχεδόν τα πάντα. Οι απολύσεις συνεχίζονται και εδώ, στην περιοχή σας, σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι σε μεγάλα πολυκαταστήματα. Είναι και οι εργάτες στη χημική βιομηχανία, στο ΕΣΕΝ, με τις 2.000 απολύσεις, για να εξοικονομήσει ο όμιλος 400 εκατομμύρια ευρώ. Οι 3.000 απολύσεις του ίδιου μονοπωλίου στο Μάρλ της περιοχής του Ρουρ, οι απολύσεις συνολικότερα στον κλάδο της χημικής βιομηχανίας στη Γερμανία, η μείωση της παραγωγής και οι απολύσεις σε όμιλο της Χαλιβουργίας επίσης στο Ντουίσμπουργκ. Η πόλη του Γκέλζενκίρχεν με τα ανθρακοριχεία, τις βιομηχανίες επεξεργασίες άνθρακα, σιδήρου, χάλιβα, αποτελούσαν κάποτε τη ζωή της περιοχής και σήμερα είναι πραγματικά λες και έχουν βάλει λουκέτο. Ολόκληρες εργατουπόλεις με μακρά ιστορία ταξικής πάλης, με τη συμμετοχή και χιλιάδων Ελλήνων σε αυτοί που δούλεψαν στις φάμπρικες της Γερμανίας, μετατρέπονται σε κουφάρια. Φυτοζωούν οι απολυμμένοι εργάτες, παίρνοντας μερικά ψευτοεπιδόματα και πετσοκομμένες αποζημιώσεις που συνοδεύουν τις κατά τα άλλα εθελούσιες, όπως τις λένε, αποχωρήσεις. Αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και το χρηματιστήριο της ενέργειας, των χαρατσιών της πράσινης, όπως τη λένε, οικονομίας,
του ανταγωνισμού για το ενεργειακό μείγμα, τις πηγές και τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διακηρύξεις περί προστασίας τάχα του περιβάλλοντος αποδείχθηκαν ευρωοδηγίες μόνο για την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, των λίγων, με επιδοτήσεις και τοποθέτηση κεφαλαίων σε νέους κλάδους της οικονομίας, με μεγαλύτερες δυνατότητες βέβαια εξασφάλισης ποσοστού κέρδους σε αυτή τη φάση για αυτούς τους λίγους. Χάθηκαν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, εκτινάχθηκαν οι τιμές και αυξήθηκε η ενεργειακή φτώχεια στην προσπάθεια πάλι του γερμανικού κεφαλαίου να εξασφαλίσει καλύτερες θέσεις απέναντι σε διάφορους άλλους ξένους ανταγωνιστές του. Και φυσικά το περιβάλλον δεν σώθηκε. Συνεχίζεται η καταπάτηση, η καταστροφή περιοχών φυσικής ισορροπίας και ομορφιάς από τους ενεργειακούς ομίλους, την εγκατάσταση ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δηλαδή, με κριτήριο και πάλι μόνο τα κέρδη τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται παραπέρα όταν λαμπαδιάζουν βιομηχανίες όπλων, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, σε εργοστάσιο ομίλου που στέλνει συστήματα πυραυλικής αεράμινας στο καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία. Με το κλείσιμο εργοστασίων και την αύξηση της ανεργίας στην περιοχή δημιουργήθηκαν και δημοσιονομικά κενά στους δήμους, τεράστια χρέη, τα οποία εκφράζονται και στην εκπαίδευση και στα νοσοκομεία, στα νηπιαγωγεία, αλλού, μιας και όλα αυτά είναι στην ευθύνη των δήμων. Στον προϋπολογισμό, παραδείγματος χάρη, της γερμανικής κυβέρνησης για το 2024 υπάρχει μείωση κατά 33% των χρημάτων από τον κρατικό κουμπαρά που με θυσίες γεμίζουν κάθε μέρα βέβαια οι εργαζόμενοι προς το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα λείπουν από τα γερμανικά νοσοκομεία 80.000 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα. Η εμπορευματοποίηση στην υγεία έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μόνο εδώ στην περιοχή του Ντίσσελντορφ έχουν ανακοινώσει για το επόμενο διάστημα το κλείσιμο τριών νοσοκομείων, του Ζάλιγκεν, του Χίλντεν και του Χάν, δηλώνοντας πτώχευση, ακριβώς όπως κάνει και κάθε καπιταλιστική επιχείρηση, γιατί δεν έβγαζε τα επιθυμητά της κέρδη. Και αν τα περιγράφουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες, δεν είναι γιατί δεν τα ξέρετε, είναι γιατί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχει χυθεί πάρα πολύ βρώμικο μελάνι από κυβερνήσεις, από κόμματα, από διάφορους επιτελείς του συστήματος για τις θυσίες, λένε, που πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός για να γίνει η χώρα του μια αναπτυγμένη χώρα της Ευρώπης όπως η Γερμανία. Εσείς λοιπόν που ζείτε στην πιο προημεγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είστε η απόδειξη ποιος μπορεί τελικά να κερδίζει από αυτή την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και αυτός φυσικά δεν είναι οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, τα λαϊκά στρώματα, αλλά είναι μόνο οι διάφοροι, κυρίως μονοπωλιακοί όμιλοι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πείρα και σε εσάς, διπλή μάλιστα πείρα, και από αυτά που ζείτε στη Γερμανία και από αυτά που παρακολουθείτε να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε παθητικά μια προδιαγεγραμμένη πορεία που επιδεινώνει το βιωτικό επίπεδο όλων των εργαζομένων? Λοιπόν, εμείς λέμε όχι. Και είναι σημαντικές οι μεγάλες απεργίες των εργαζομένων στη Γερμανία, τον τελευταίο μάλιστα χρόνο. Εδώ στην πόλη του Ντίσσελντορφ, πέρυσι απεργούσαν για 77 ολόκληρες ημέρες οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για καλύτερες εργασιακές συνθήκες, για καλύτερους μισθούς, για νέες προσλήψεις. Το ίδιο είχε συμβεί και στους κλάδους των μεταφορών, με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο αεροδρόμιο και του Ντίσσελντορφ και της Κολονίας, διεκδικώντας αξιοπρεπείς αυξήσεις. Βορειότερα επίσης
στο λιμάνι του Αμβούργου ενάντια στην παραπέρα ιδιωτικοποίησή του, στα τρένα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυριολεκτικά σε όλη τη Γερμανία για νέες συλλογικές συμβάσεις. Τι φάνηκε από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις? Ότι στη σκέψη των εργαζομένων καταγράφεται η ανασφάλεια, η ανησυχία για την οικονομική κατάσταση, η απογοήτευση από την κυβερνητική πολιτική των σοσιαλδημοκρατών, των πράσινων φιλελεύθερων, που διέψευσαν πολύ γρήγορα τις όποιες λαϊκές προσδοκίες, φαίνεται η δυσαρέσκεια ταυτόχρονα απέναντι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα φάνηκε ότι και σε πολύ δύσκολες συνθήκες που η εργοδοτική τρομοκρατία, η κρατική καταστολή και ο κυβερνητικός αυταρχισμός μοιάζουν ότι είναι παντοδύναμοι, οι εργαζόμενοι την ίδια ώρα βγαίνουν στον δρόμο, διεκδικούν, τσαλαπατούν δικαστικές αποφάσεις, παλεύουν μέσα από τα σωματεία τους, επιδιώκουν την ταξική ενότητα, τον συντονισμό, τη σύγκρουση με την πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου. Και αυτός είναι πραγματικά ένας ελπιδοφόρος δρόμος. Αποδείχθηκε επίσης ότι σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια ένα μεγάλο βαρύδι, δυστυχώς, είναι οι διάφορες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Στην πλειοψηφία τους ελεγχόμενες από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, το αμαρτωλό και σεσημασμένο στην ενσωμάτωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος S5. Οι εργαζόμενοι έκαναν ουσιαστικά βήματα στην οργάνωσή τους. Μόνο όταν συγκρούστηκαν όμως, όταν άλλαξαν τον συσχετισμό δύναμης μέσα στα συνδικάτα τους, όταν εμπιστεύτηκαν ταξικές δυνάμεις, έδρασαν από κοινού με τους κομμουνιστές, κόντρα στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού και έθεσαν στο στόχαστρο την πολιτική των μεγαλοβιομηχάνων της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λίγα ακόμα δυστυχώς τα παραδείγματα που έγιναν πολύ πιο στέρεα βήματα και αυτό σχετίζεται με τη συνολικότερη πολιτική και οργανωτική κατάσταση του κομμουνιστικού κινήματος στη Γερμανία, συνολικότερα στην Ευρώπη, την επιρροή ακόμα της σοσιαλδημοκρατίας και του ρεφορμισμού στα πιο μεγάλα συνδικάτα, όπως η IG Metall, το Verdi και φυσικά το τριτοβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων, την DGB. Όμως υπάρχουν ταξικά συνδικάτα και δείχνουν το δρόμο. Υπάρχουν αγωνιστές. Να, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ανάδειξη του υποψήφιου ευρωβουλευτή σήμερα του ΚΚΕ, του σύντροφου Παναγιώτη Αλοπούδη, σαν πρόεδρο της ΔΕΓΕΜΠΕ στο Ρεμσμούρ, στο νομό του κρατηδίου δηλαδή της Βάδης Βιρτεμβέργης, που ζει και εργάζεται εκεί ως νοσηλευτής και δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά. Συνολικότερα το κόμμα μας, όπως κάνει στην Ελλάδα, έτσι και στο εξωτερικό, παλεύει για να δυναμώσει αυτό το ελπιδοφόρο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αστικής πολιτικής, που μπορεί να συναντηθεί πραγματικά με την ανατρεπτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Ας το πάρουν σοβαρά υπόψη τους αυτό όσοι και όσες αναθάρισαν με τις εικόνες των χιλιάδων απεργών από τις πλατείες της Βαστήλης στο Παρίσι, στη Γαλλία, ως το σωματείο της Amazon και τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, συνολικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα αντεπίθεσης, γιατί θα δώσει δύναμη σε κάθε εργατικό λαϊκό αγώνα και διεκδίκηση, θα αποδυναμώσει αυταπάτες ότι μια δίθεν αστική κυβέρνηση στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αυτής βαρβαρότητας μπορεί να αποτελεί διέξοδο σήμερα για το λαό μας. Γιατί θα ενισχύσει την μοναδική, οργανωμένη, αξιόμαχη, αγωνιστική δύναμη στην Ελλάδα που καθημερινά συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί η ανασυγκρότηση,
η αναγέννηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να βάλει εμπόδια να καθυστερήσει νέα αντιλαϊκά μέτρα και να έχει και κατακτήσεις για ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη, τους επιστήμονες, την νεολαία μας, το λαό μας. Και αυτό θα είναι ένα σημαντικό εφόδιο μπροστά στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, στον κοινό αγώνα που δίνουμε μαζί με κομμουνιστικά, με εργατικά κόμματα που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση. Σε αυτή τη νέα μορφή, περιφερειακή μορφή συνεργασίας που σήμερα συμμετέχουν το Κόμμα Εργασίας Αυστρίας, το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Γαλλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Ελβετικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κόμμα Εργατών Ιρλανδίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Εργαζομένων Ισπανίας, το Κομμουνιστικό Μέτωπο Ιταλίας, το Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Ολλανδίας, η Ένωση Κομμουνιστών Ουκρανίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Φινλανδίας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Ελλήνων μεταναστών και όχι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον έχουν διασκορπιστεί και στη Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα, ούτε φυσικά το ΝΤΕΜΕΚ δήθεν αντισυστημικό μόρφωμα της ελληνικής λύσης του Βελόπουλου. Σκεφτείτε πως όλοι αυτοί ψήφισαν από κοινού να θεσμοθετηθεί και επίσημα η ζωή με τα ελάχιστα, με γνώμονα τη διαφύλαξη, λένε, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του μεγάλου κεφαλαίου. Στήριξαν στο Ευρωκοινοβούλιο τον πόλεμο, τις πολεμικές δαπάνες για τη συνέχιση και την κλιμάκωσή του. Υπερψήφισαν την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου το 2021 για τον σιδηρόδρομο, όπου κωδικοποιείται η πολιτική κόστους-οφέλους στα ζητήματα ασφάλειας, απελευθέρωσης ή ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων που υλοποιούν εδώ και πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις τους και οδήγησαν στην τραγωδία, σε αυτό το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών πέρσι. Επίσης, μετά το ξέσπασμα του Qatar Gate, το θυμάστε, υπερψήφισαν μετά από αυτό, με τα λόμπι παρόντα εκεί και τη διαφθορά και προς Έλληνες ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που χαρακτηρίζει τα λόμπι ως ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Υπερψήφισαν τις αντιδραστικές αλλαγές στην πολιτική προστασία μέσα στο μηχανισμό RESC-EU, που διαιωνίζει τις τεράστιες ελλείψεις και περικοπές με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα σε κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, είτε πλημμύρες, είτε πυρκαγιές που συμβαίνουν κλπ. Τέτοια, αν όχι και μεγαλύτερη ακόμα στρατηγική σύμπλευση, έχουν και οι πολιτικές δυνάμεις εδώ στη Γερμανία. Όπως είναι γνωστό, τη χώρα κυβερνά από το 1921 η συμμαχική κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών πρασίνων, που έχουν σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και των φιλελευθέρων που ιδεολογικά ομοιάζουν με τη Νέα Δημοκρατία, με καγκελάριο τον σοσιαλδημοκράτη φίλο του Τσίπρα, τον κύριο Σόλτς. Πριν το 2021 υπήρχε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με καγκελάριο τότε την Μέρκελ, και τους σοσιαλδημοκράτες. Σήμερα, στα 15 γερμανικά κρατήδια, υπάρχουν κάθε απόχρωση συμμαχικά κυβερνητικά σχήματα. Χριστιανοδημοκράτες με σοσιαλδημοκράτες. Χριστιανοδημοκράτες με πράσινους. Σοσιαλδημοκράτες με πράσινους. Πράσινοι με σοσιαλδημοκράτες. Και το λεγόμενο κόμμα της αριστεράς. Όλοι μαζί πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στηρίζουν το Ισραήλ, στηρίζουν το καθεστώς Ζελένσκι. Και τώρα πάλι όλοι μαζί καλούν σε υπερψήφισή τους στις ευρωεκλογές, γιατί λένε απειλείται η δημοκρατία από την άνοδο της ακροδεξιάς. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο κίνδυνος
της ανόδου εθνικιστικών φασιστικών μορφωμάτων είναι υπαρκτός, δεδομένου ότι γίνεται προσπάθεια η δικαιολογημένη οργή των λαών της Ευρώπης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις να στραφεί σε τέτοιες ανώδυνες για το σύστημα λύσης. Έχουμε πείρα και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, τόσο ιστορική όσο και πρόσφατη, για το ποιους πραγματικά εξυπηρετούν αυτές οι δυνάμεις που αρχικά παρουσιάζονται ως δήθεν αντισυστημικές ενάντια στο σύστημα. Αλήθεια, η ακροδεξιά Μελόνι που κυβερνά σήμερα στην Ιταλία, τι αντισυστημικό έχει κάνει? Σε τι έχει δυσκολέψει τις Βρυξέλλες, την Κομισιόν και το ΝΑΤΟ? Προφανώς σε τίποτα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το 46% του ελληνικού λαού που δηλώνει ότι θέλει να αποδοκιμάσει σήμερα τις πολιτικές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ευτυχώς επιλογή. Και αυτή η επιλογή είναι το ΚΚΕ, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που παλεύει για έναν άλλο δρόμο για τη χώρα μας, έξω από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με τον εργαζόμενο λαό στην εξουσία, ιδιοκτήτη και νοικοκύρη του πλούτου που ο ίδιος παράγει. Η λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει και μεταξύ των Ελλήνων μεταναστών θα πιάσει τόπο μόνο αν συναντηθεί ακόμα πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και στους δρόμους του αγώνα και στις κάλπες, για να γίνει πραγματικά επικίνδυνη απειλητική για αυτούς όμως που τσακίζουν τις ζωές μας, που τσακίζουν τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» μπορεί να εκφράσει ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, με μπροστάριδες τους κομμουνιστές, το ΚΚΕ, που θα βάλει τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης, των πολέμων, σε όλα και όλους, δηλαδή αυτούς που μαυρίζουν τη ζωή των λαών μας. Οι Έλληνες μετανάστες μπορούν να έχουν τη δική τους διακριτή και ουσιαστική συμβολή σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, με την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ, με κάθε τρόπο και στις ευρωεκλογές, με την μαζική αγωνιστική συμμετοχή και δράση τους επίσης μέσα στο κίνημα, στις χώρες όπου ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βαρβαρότητας να στείλουμε το κατάλληλο μήνυμα, πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο μαζικοί αγώνες αντεπίθεσης για το δίκιο των λαών. Στις προηγούμενες εκλογές, οι Έλληνες μετανάστες έδωσαν στο ΚΚΕ 12% στις χώρες του εξωτερικού και στη Γερμανία συγκεκριμένα 15%. Είμαστε αισιόδοξοι, όλα τα μηνύματα άλλωστε αυτό δείχνουν, ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ θα συνεχιστεί και στις ευρωεκλογές αυτές της 9ης του Ιουνίου 2024. Οι Έλληνες μετανάστες έχουν πολλούς λόγους να κοκκινήσουν ακόμα περισσότερο το εκλογικό αποτέλεσμα, για να μπορούν να χαμογελούν την επόμενη μέρα, για να αντιπαλέψουμε όλοι μαζί από καλύτερες θέσεις την αντιλαϊκή επίθεση που δεχόμαστε, για να δυναμώσει στη χώρα μας η φωνή που λέει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε κι αλλιώς, και αφιερώνει αυτή η φωνή όλο της το είναι, ώστε η κατάσταση που έστειλε και κρατά τους μετανάστες σε χώρες του εξωτερικού να βελτιωθεί, να αλλάξει ριζικά, για να μπορέσουν και να επιστρέψουν στον τόπο τους, στην πατρίδα τους, δίπλα στις οικογένειες και τους οικείους τους, ζώντας όμως μια πραγματικά αξιοπρεπή ζωή. Για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φτιάξουμε την Ελλάδα και συγκινεί πάλι με τους άλλους λαούς να φτιάξουμε την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Την Ευρώπη δηλαδή των εργατών, των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, της νεολαίας, όλων των λαών και των κινημάτων τους. Γι' αυτό κουκουέ δυνατό
η ελπίδα είναι εδώ. Να μην σας κουράζω άλλο. Καλή δύναμη στον αγώνα. Καλή δύναμη και για τις ευρωεκλογές. Να έχετε υγεία, αισιοδοξία. Όλα θα πάνε καλά. Θα τα καταφέρουμε. Γεια σας.